Λοιπόν, ο Μανώλης ο Ανδρανδάκης θα μας πει τι ακριβώς έγινε χθες στην συνάντηση αυτή. Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ναι, χθες ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε μία προσπάθεια που την σχεδιάζαμε και την οργανώναμε αρκετό καιρό μες στο μυαλό μας. Η προσπάθεια αυτή στόχευε στην 1η Φεβρουαρίου, όταν θα κλείσουμε ένα χρόνο από την ημέρα της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Παρότι έχουμε κάνει κάποιες δράσεις στο ξεκίνημα της δομής μας, εκεί είχαμε την σκέψη μας το πώς θα μπορούσαμε, ο πρώτος άξονας άλλωστε που αφορά τις δράσεις της δομής, που είναι στο να μην ξεχαστεί ο Άλκης και γενικότερα να μην ξεχαστεί η οπαδική βία, γιατί πρέπει να την πολεμήσουμε. Άρα, στοχεύοντας λοιπόν στην 1η Φεβρουαρίου, είχαμε πάρει μία απόφαση. Η απόφαση αυτή ήταν να οθήσουμε την ελληνική πολιτεία να η μέρα αυτή να είναι η μέρα του φιλάθλου οπαδού. Και θελήσαμε να δώσουμε μια θετική διάσταση στην ονομασία της ημέρας και όχι να την ονομάσουμε μέρα κατά της αθλητικής βίας. Θελήσαμε να στείλουμε το θετικό μήνυμα. Άρα η προσπάθειά μας αυτή ήθελε αρρωγούς τους πολιτικούς μας, και σε αυτή την προσπάθεια, σε ένα τυχαίο γεγονός μιας συνάντησής μας με τον κύριο Καράγουλου, με πρωτοβουλία του κύριου Καράγουλου και τον οποίο ευχαριστούμε, οργανώθηκε μια συνάντηση με όλους τους εκλεγμένους βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης. Την οργάνωσε ο κύριος Καράγουλου και εμείς εκεί καταθέσαμε την άποψή μας γύρω από τις δράσεις της δομής, τη λειτουργία της δομής, αλλά και την σκέψη μας να θεσμοθετηθεί η 1η Φεβρουαρίου ως ημέρα φιλάθλου οπαδού. Κάναμε την ενημέρωσή μας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερη η χθεσινή ημέρα και λόγω και της κηδείας του Παπαγεωργίου, του αείμνηστου πλέον ευεργέτη της χώρας μας, και λείπαν κάποιοι, αλλά με φυσική παρουσία και με εκπροσώπους 7 εκ των 25 βουλευτών της Θεσσαλονίκης παραβρέθηκαν. Πήραμε τις θετικές τους διαβεβαιώσεις ότι θα το προχωρήσουν το θέμα στην Βουλή και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Βέβαια, δεν ήταν παρόντες μόνο οι βουλευτές, κλήθηκαν και εκπρόσωποι των 5 μεγάλων συλλόγων της πόλης μας, του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, του Απόλλων Καλαμαριάς και του Μακεδονικού, για να γίνουν και αυτοί συμμέτοχοι και αρρωγοί. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Αθλητικό. Και φυσικά να μας βοηθήσουν και στις παράλληλες δράσεις που θα κάνουμε και σκεφτόμαστε να κάνουμε εκείνη την ημέρα. Ενδεικτικά να σας πω ότι η κορυφαία δράση, εφόσον βέβαια γίνει η ημέρα ως ημέρα φιλάθλου οπαδού, θα είναι μια ειρηνική πορεία, πολύχρωμη, και θέλουμε την βοήθεια όχι μόνο των 5 μεγάλων της πόλης μας, αλλά όλης της αθλητικής Θεσσαλονίκης, να έχουμε εκείνη τη μέρα τη δυνατότητα, αν γίνεται, χιλιάδες παιδιά με τις φόρμες των ακαδημιών τους, με τα ρούχα των συλλόγων τους, με ένα χεράκι στο χέρι, να κάνουμε μια ειρηνική πορεία για τη μνήμη του Άλκη. Είναι μια σκέψη που την δουλεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα την υλοποιήσουμε. Ήταν άλλωστε και ο πρόεδρος της ΕΨΙΜΗ, ήταν και εκπρόσωποι συλλόγων, ο κύριος Θεός που είναι ο πρόεδρος του ΕΣΤΕΧΝΗ Ηρακλή, εκπρόσωποι του Άρη. Γενικότερα είχαμε συμμετοχή, οπότε σε δεύτερο χρόνο θα μπορέσουμε να το κοινωνήσουμε και λίγο καλύτερα. Ναι, και να βρεθεί κι άλλος κόσμος να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Να μην ξαναδούμε εννοείται τέτοια πράγματα, αλλά και να ενισχύσει τη δική σας προσπάθεια, όλο αυτό που γίνεται. Η προσπάθεια δική μας είναι εθελοντών, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι ανθρώπων που έχουν μία ενσυναίσθηση, που καύσιμό μας είναι ο πόνος που νιώσαμε από την στιγμή δολοφονία ενός αθώου νέου ανθρώπου. Αλλά από εκεί και πέρα, πέρα από με το τι οραματιζόμαστε εμείς, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ανάγκη τη βοήθεια και θεσμικών φορέων. Η πολιτική στην προκειμένη περίπτωση είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε δράση μας. Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας και της προβολής δράσεων σαν τη δική μας και μπορείτε να συμβάλλετε προωθώντας, γιατί και αυτό που κάνετε προωθείτε ουσιαστικά τις θέσεις μας. Οπότε μπορούμε όλοι μαζί να συστρατευτούμε στον αγώνα κατά της βίας ουσιαστικά. Ναι, και να προσπαθήσουμε έτσι όπως το είπατε, να προσπαθήσουμε όλοι, όλοι μαζί και βλέποντας βέβαια όπως είπα και εγώ στο ξεκίνημα, το σοκαριστικό για μένα ήταν όταν είδα μετά από καιρό τα πρόσωπα αυτών των 12 μετά την εισήγηση ουσιαστικά του ανακριτή εχθές για παραπομπή τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέποντας, είναι σοκαριστικό να βλέπεις τις φάτσες 12 παιδιών ουσιαστικά να έχουν κάνει όλο αυτό το έγκλημα ή να συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι, βέβαια είχαν ξαναβγεί τα πρόσωπα, αλλά το ξαναθυμηθήκαμε όλοι μας. Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα το ότι μας συντάραξε δεν λέει κάτι. Αυτό που θα έχει, που θα λέει πολλά, θα είναι να αποτρέψουμε, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ή να βοηθήσουμε όλοι με τις δυνάμεις μας στο να μην υπάρχουν άλλες τέτοιες δολοφονίες. Το ποτέ ξανά είναι ένα σύνθημα το οποίο θα μπορούσε να γίνει μότο όλων όσων λέμε ότι αγαπάμε και υπηρετούμε ή υποστηρίζουμε τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μανώλη Ανδρεαδάκη, αντιπρόεδρο της δομής στο όνομα του Άλκη.